Κύριε Αλεξανδρή, ένα από τα μείζωνα θέματα στην ατζέντα, την οικονομική αλλά και την πολιτική και την κοινωνική, είναι τα θέματα της δικαιοσύνης. Η επιτάχυνση των ρυθμών της δικαιοσύνης, η βελτίωση των διαδικασιών και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις σχέσεις του πολίτη και των επιχειρήσεων με τη δικαιοσύνη αυτή. Και τα τελευταία χρόνια οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Αισθάνεσαι ευχαριστημένος, ικανοποιημένος για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τι μένει να γίνει από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε κάτι. Αν αισθανόμουν ευχαριστημένος, κάτι δεν θα είχα κάνει καλά. Ποτέ κανείς όταν είναι σε μια τέτοια θέση δεν αισθάνεται ευχαριστημένος, πάντα έχει την αίσθηση ότι υπήρχε και κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει. Σαφώς έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Αν συνδέσουμε την οικονομία με τη δικαιοσύνη, που είναι αυτονόητο, διότι δεν υπάρχουν κοινωνίες που ευημερούν χωρίς να υπάρχουν ευημερούσες οικονομίες. Ούτε η δικαιοσύνη είναι ένα ανεξάρτητο μέγεθος από την οικονομική και συνολική δραστηριότητα. Η οικονομία τρέχει με ρυθμούς και η δικαιοσύνη οφείλει κατά το δυνατόν στα πλαίσια του συνταγματικού της ρόλου να την ακολουθήσει. Τι έχουμε κάνει εμείς? Στο θέμα των υποδομών έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο τρέχει ήδη μαζί με το Υπουργείο Υποδομών για 700 εκατομμύρια ευρώ καινούργια δικαστικά κτίρια σε όλη τη χώρα, ξεκινώντας από το Βορρά και φτάνοντας ακόμη και μέχρι την Κρήτη. Μέσα σε αυτά συγκαταλέγονται και δύο πολύ σημαντικά κτίρια που είναι το νέο Πρωτοδικείο Αθηνών που θα γίνει ανάμεσα στο Εφετείο και το Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο Πειραιά που έχει κατακυρωθεί ήδη ο διαγωνισμός και τρέχουν ήδη διαδικασίες για να έχουμε την σύμβαση και να αρχίσουμε με ταχύτατους ρυθμούς με χρόνο παράδοση 31 του 25 την παράδοση του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά. Νομοθετήθηκαν 32 διαφορετικοί νόμοι. Πραγματικά υπήρξε μια υπερπαραγωγή νομοθετικού έργου. Αυτή ακριβώς αλλάζει πολλά στη δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη δεν αλλάζει μόνο επειδή νομοθετείς. Αυτά πρέπει να τα δούμε στην πράξη και η πράξη αυτή θα είναι τα επόμενα 2 χρόνια. Όταν πλέον θα λειτουργεί ο θεσμός της δικαστικής αστυνομίας, όταν θα λειτουργεί ο θεσμός του βοηθού δικαστή που δεν υπήρχε μέχρι στιγμής, όταν θα λειτουργήσει η νέα, λίγο πιο φιλόδοξη αξιολόγηση των δικαστών, ώστε να έχουμε με τη συνεργασία πάντοτε και την δραστική παρέμβαση της ηγεσίας της δικαιοσύνης εκείνες τις αλλαγές που θα κάνουν τη δικαιοσύνη πραγματικά ταχύτερη. Πρέπει να εξηγήσω ότι η δικαιοσύνη δεν διοικείται. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά από όλα τα άλλα υπουργεία. Στα άλλα υπουργεία υπάρχει διοίκηση, διοικείται κάτι. Εμείς είμαστε απλώς αρρωγή της δικαιοσύνης στο έργο που κάνει. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε όχι μόνο στο αυτονόητο, που είναι η έκδοση των δικαστικών αποφάσεων, αλλά ούτε στα λειτουργικά θέματα. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ένα δικαστικό μέγαρο, εάν δεν ζητηθεί αυτό από την εκλεγμένη διοίκηση, η οποία είναι από δικαστές. Αυτοί έχουν το πρόταγμα, αυτοί κάνουν το διαγωνισμό, εμείς απλώς εφόσον μας ζητηθεί παρέχουμε τα μέσα. Και θέλω να σας πω επίσης ότι για τη δικαιοσύνη και ιδιαίτερα για τη βελτίωση των κτηριακών υποδομών δίνονται περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να συντηρηθεί σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει ένα λειτουργικό πρόβλημα γιατί από τότε που ενώθηκε η Θέμης Κατασκευαστική μαζί με τη Δαπανόμ και τον ΟΣΚ στο σχήμα αυτό των κτηριακών υποδομών και των οποίων οι υπάλληλοι όπως όλο το δημόσιο τομέα μειώθηκαν τουλάχιστον κατά τα 2/3. Έχει αρχίσει να φαίνεται η ανάγκη να είχαμε ένα πιο ευέλικτο σχήμα για να παρεμβαίνουμε και να επισκευάζουμε πολύ πιο γρήγορα τα κτίρια της δικαιοσύνης. Πάντως θέλω να πω, η βελτίωση στις υποδομές, τα ψηφιακά, η ΟΣΔΠΠ ένα φάση που είχε ξεκινήσει από παλιά και ολοκληρώθηκε που είναι για την πολιτική και ποινική δικαιοσύνη. Τώρα έχουμε για τα υπόλοιπα πριν των δικαστηρίων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Καλκίδα, που είναι η δεύτερη φάση. Έχουμε κάνει άλλες 20 εφαρμογές πάνω στα ψηφιακά ανεξάρτητες από το κεντρικό σύστημα του ΟΣΔΠΠ. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Έχουμε ένα πρόβλημα με την μικρό αριθμό δικαστικών υπαλλήλων. Γιατί μέσα στους μνημονιακούς χρόνους από 9.500 δικαστικούς υπαλλήλους έχουμε μόλις 6. Άρα έχουμε 3.500 θέσεις κενές. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν προνομιακά μόνο για τη δικαιοσύνη. Οι σχέσεις αυτές στο δημόσιο τομέα καλύπτονται αναλογικά. Δεν μπορείς δηλαδή να δώσεις σημασία μόνο στη δικαιοσύνη και να αφήσεις άλλους τομείς του κράτους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης και ειδικά στον χώρο της δικαιοσύνης είναι και για τη δικαιοσύνη αλλά σύμμετρα για όλο το δημόσιο τομέα. Αυτά είναι ορισμένα από αυτά που κάναμε, την αναμόρφωση του συστήματος της επιμόρφωσης των δικαστών στην Εθνική Σχολή των Δικαστών, την Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων, την Εθνική Σχολή με την οποία θα έχουμε γρήγορα δικαστικούς υπαλλήλους και δεν θα περιμένουμε τις πιο χρονοβόρες διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Όμως δεν πρόκειται να καλύψουμε σε ένα χρόνο 3.500 κενά. Σε ένα χρόνο θα κατορθώσουμε να καλύψουμε 620 κενά. Όλα πηγαίνουν με ένα ρυθμό. Και η επανάσταση θέλει τον τρόπο της. Δεν γίνεται ούτε αποδίδει αμέσως. Διότι ένα σύστημα όπως της δικαιοσύνης, που είναι και συνταγματικά αυτοτελές, απορροφά σιγά σιγά τους κραδασμούς από τις αλλαγές. Δεν είναι κάτι που το αλλάζει σήμερα και αύριο έχεις μια άλλη εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ επίσης. Να είστε καλά.